Στο Σταυρό του Κυρίου, που μιλήσει κι άλλη φορά, άμα σταθεί κανείς και βλέπει, παρατηρεί και την παρατήρηση διδάσκεται. Στη μέση ο Κύριος και δεξιά και αριστερά οι δύο ληστές. Ο ένας κατηγορεί τον Κύριο και κατά έναν τρόπο βλαστημάει στον Κύριο. Ο άλλος συζητάει με τον συνάδελφό του τον ληστή. Δεν έχουμε υπόψη μας, γιατί το θέμα μας είναι αυτό μέσα από τον Άγιο Παΐσιο. Συζητάει και μάλιστα τον καλεί να συνέλθει πάνω στο σταυρό. Σαν να του λέει σταμάτα, γιατί εμείς εισπράττουμε για αυτά που κάναμε. Και το φωνάζει δικαίως. Όν επράξαμεν απολαμβάνουν. Επαναλαμβάνω, σταμάτα να τα βάζεις με τον αθώο. Εμείς οι δύο κάναμε κακό. Και για το κακό που κάναμε, γι' αυτό αυτή τη στιγμή δεχόμαστε την τιμωρία. Δίκαια. Δίκαια. Είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη δουλειά. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Ο λαός το λέει αλλιώς. Ό,τι κάνεις, λαβαίνεις. Ό,τι κάνεις, λαβαίνεις. Ο Άγιος Παΐσιος γράφει στα βιβλία του και πολλές φορές είχε διδάξει, είχαμε γίνει μάρτυρες όσοι πηγαίναμε εκεί πέρα, ότι υπάρχουν νόμοι αναλύωτοι που έχει τοποθετήσει ο Κύριος σε όλους τους ανθρώπους, ακόμα και στη φύση, που δεν είναι λογική, αλλά είναι άλογη φύση. Οι νόμοι αυτοί ονομάζονται πνευματικοί νόμοι. Δεν έχουν καμιά σχέση με αυτούς που φτιάχνει η πολιτεία. Καμία, μα καμία απολύτως. Το ξαναλέγω κι άλλη μια φορά. Εμείς δικαίως όνε πράξαμε να απολαμβάνουμε. Το λέω γιατί αυτό είναι το α και το ω μέσα στην πορεία της ζωής που ζούμε. Πρέπει να έχουμε και λογική επάνω μας. Λογική. Το τι έκανα και λένε πολλοί και με τιμωρεί ο Θεός, που είναι λάθος τοποθέτηση, τι δεν έκανα και με τιμωρούν αυτά που έκανα και όχι ο Θεός. Όν επράξαμε, λέει, απολαμβάνομαι. Όχι μας τιμωράει ο Θεός. Όν επράξαμε. Για αυτά που πράξαμε. Δηλαδή, το κακό που κάνει
ο άνθρωπος λειτουργεί εκδικητικά στο κακοποιό στοιχείο. Αυτομάτως. Δεν τη γλιτώνει. Δεν τη γλιτώνει. Ρωτάει μια μοναχή τον Άγιο Παΐσιο το εξής. Όταν γέροντα κάποιος δεν μπορεί να καταλάβει καθόλου ότι έχει περηφάνεια. Έχουμε περηφάνεια, Δημήτρη, τι λες? Όλοι έχουμε, δυστυχώς. Όταν λέει δεν το καταλαβαίνει κανείς, τι γίνεται? Το ρωτάει. Σου λέμε καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, λέει. Όταν έχει περηφάνεια και δεν το καταλαβαίνει, τι γίνεται τότε? Τότε λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Άμα δεν καταλαβαίνει την υπερηφάνεια που έχει, τότε λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Αυτοί που είδαμε στους ληστές εκεί, στους δύο. Εμείς αυτό που κάναμε εισπράττουμε. Αυτοί οι νόμοι λειτουργούν, οι πνευματικοί. Υπερηφανεύεται, πέφτει. Πέφτει και ταπεινώνεται. Το καταλαβαίνει ο ίδιος όταν πέφτει. Δεν καταλαβαίνει. Όταν χτυπάς το κεφάλι, δεν το καταλαβαίνεις καθόλου. Πρέπει να είσαι εντελώς χοντροκέφαλος να το καταλαβαίνεις. Εντελώς χοντροκέφαλος το καταλαβαίνει, λέει. Λοιπόν, ξανά υπερηφανεύεται. Πάλι πέφτει. Πάλι ταπεινώνεται. Και συνεχίζεται η ίδια κατάσταση σε όλη τη ζωή. Σε όλη, προσέξτε το, η κατάσταση αυτή συνεχίζεται σε όλη του τη ζωή. Υπερηφάνεια, ταπείνωση. Υπερηφάνεια, ταπείνωση. Αυτή η ταπείνωση δεν είναι αρετή. Το ότι χτυπάς το κεφάλι σου από την υπερηφάνειά σου δεν είναι αρετή αυτό. Είναι αποτέλεσμα της υπερηφάνειας. Είναι το αποτέλεσμα των πνευματικών νόμων που λειτουργούν. Υπάρχουν νόμοι πνευματικοί που λειτουργούν. Πόσες φορές δεν πέφτουμε και μόνοι μας δεν τα βγάζουμε στη φόρα γιατί τα δουν οι άλλοι. Τον εαυτό μας τον κλαίμε και εδώ σηκωνόμαστε και άμα πέφτουμε. Λειτουργία πνευματικών νόμων. Λειτουργούν. Πολύ έργα θα διαβάσω, κάτι και ρωτήσαμε τελείως ενότητα. Ταπεινώνεται δηλαδή ο άνθρωπος χωρίς να το θέλει, χωρίς να βγαίνει τίποτα. Υπάρχει μια στασιμότητα. Του δίνεται μόνο η ευκαιρία να καταλάβει ότι δεν πάει καλά. Το μόνο που καταλαβαίνει, ότι δεν πάει καλά. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, λέμε. Λέω, ας πούμε, σε μια αδελφή. Αυτή την εικόνα την έκανες καλή. Αν υπερηφανευθεί, όταν πρόκειται να κάνει άλλη εικόνα, θα πει, αυτή την εικόνα θα την κάνω πιο καλή από την προηγούμενη. Για να μου πει ο γέροντας πάλι μπράβο. Και βλέπεις μετά και κάνει μια καρικατούρα. Χειρότερη από την πρώτη. Γιατί θα μου πει μπράβο ο γέροντας. Περηφάνεια στη μέση. Το μπράβο. Θα μου πει μπράβο. Έχει τα κερατάκια αυτός που έχει μπει εδώ μέσα. Και βλέπεις μετά μια καρικατούρα. Την διορθώνω. Και επειδή πάλι λέει μέσα της, τώρα θα την κάνω όπως ακριβώς μου είπε ο γέροντας, για να πει μπράβο, κάνει πάλι καρικατούρα. Να χωνέψουμε ένα πράγμα. Αυτό είναι παράδειγμα που διαβάζουμε, που συμβαίνει στη πορεία της ζωής μας. Πολλές φορές εργαζόμαστε το καλό, αν το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά μέσα, γιατί αυτός που ο αόρατος σου λέει
τι καλά που την έκανες και σε κολακεύει. Και βάζει και κανένα άνθρωπο και σε κολακεύει. Και το δεχόμαστε. Είναι χαμένος ο υδρότας όλος. Χαμένος ο υδρότας. Εδώ χρειάζεται να έχεις πολύ άρετη για να μπορείς να ξεθάψεις. Να βγάζεις από τη μέση τον πειρασμό που είναι στα καλά μας έργα. Τον της, πώς το λέει εκεί πέρα, όχι μεταδοξίας, καινοδοξίας. Καινοδοξίας, λέει μπράβο άλλος και λες το δέχεσαι, είσαι καινόδοξος. Μπορεί όμως γέροντα η ίδια να τη θεωρεί καλή, την εικόνα. Πώς δεν μπορεί. Την καρικατούρα μπορεί να τη θεωρήσει αριστούργημα. Και να έρθει με χαρά να μου πει, πώς σας φαίνεται γέροντα τώρα, είναι καλή. Θα της αποδείξω ότι είναι καρικατούρα. Καραγκιόζει δηλαδή. Και τότε θα καταλάβει. Αν δεν καταλάβει, τότε η υπερηφάνειά της έχει πιάσει πουρή. Η υπερηφάνεια έχει πιάσει πουρή. Και θα συνεχίζει να κάνει τα ίδια λάθη. Ό,τι και να πεις, δεν θα βγαίνει από το δικό της. Υπάρχουν και αυτοί οι υπερήφανοι, αυτοί οι τύποι υπερηφάνων. Που κάνουν κάτι, θέλουν τον μπράβο, δεν καταλαβαίνω ότι είναι λάθος αυτή η συμπεριφορά, που οφείλεται σε υπερηφάνεια λέει. Και ο νόμος, ο πνευματικός, τιμωρεί. Δεν τον αφήνει να προκόψει. Να ρωτήσω. Να ρωτήσεις, γι' αυτό είπα. Κάνεις ένα καλό. Ναι. Γιατί δεν προσπαθώ να ευχαριστώ. Δεν άκουσα. Κάνεις ένα καλό. Ναι. Δεν πρέπει να σου πει και ο άλλος ένα ευχαριστώ. Σίγουρα. Άλλο αυτό που λες εσύ. Δηλαδή θα νιώσεις μια ικανοποίηση. Άλλο αυτό που λες εσύ. Εκεί δεν υπάρχει αυτό που λέμε να ξεκινάς, να κάνεις το καλό. Λες κάνεις ένα καλό. Για να κάνεις το καλό, καλό πρέπει να υπάρχει υπερηφάνεια. Άλλο τι θα κάνει ο άλλος. Ξεχώρισε το κύριο πράγμα. Ο άλλος έχει υποχρέωση να σου πει ευχαριστώ. Ναι, όταν σου πει ευχαριστώ, δεν νιώσεις ικανοποίηση. Φυσικά. Ανθρώπινο δεν είναι. Δεν είπα, αρκεί να μην υπάρχει υπερηφάνεια για αυτό το πράγμα. Που θα σου πει ευχαριστώ και πει εσύ παρακαλώ. Θα σου πει, αν δεν σου πει, τότε ουσιαστικά δεν θα καταλήξει. Ίσως σε πειρασμό τότε. Ε? Ίσως μπορεί σε πειρασμό τότε. Άμα δεν πει, ναι. Θα πει. Αλλά προσέξει. Τότε να είσαι πιο ευχαριστημένο που δεν θα σου πει. Εκεί είναι το μεγάλο άλμα. Δηλαδή να μην σου πει ευχαριστώ, μπορεί και να σε βρει. Γιατί υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Αντί ευχαριστώ, να βγαίνει και να πει, ξέρεις, αυτό θα είναι έτσι και έτσι. Πιο πολλές φορές ισχύει το δεύτερο παρά το πρώτο. Λοιπόν, ισχύουν λοιπόν οι πνευματικοί νόμοι, λέει ο Άγιος Γέροντας. Και κάτι ακόμα τώρα για να δούμε πώς λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Αν γέροντα κάποιος κάνει μια δουλειά και τελικά γίνεται ζημιά, τι συμβαίνει, δεν δούλεψε σωστά, δεν είχε καθαρή διάθεση, κάνει μια δουλειά και έγινε ζημιά. Μπορεί γέροντα κάποιος να κάνει ζημιές από αφηρημάδα. Κάνουμε δουλειά και βρισκόμαστε στο νοσοκομείο. Το λέω Βασίλη για να καταλάβω ορισμένα πράγματα, έτσι. Καταλάβεις γιατί το... Λοιπόν, τι θα πει αφηρημάδα. Αν εξετάσεις θα δεις ότι τις περισσότερες φορές οι ζημιές στην υπερηφάνεια οφείλονται. Τις περισσότερες, όχι πάντοτε φορές, οι ζημιές στην υπερηφάνεια οφείλονται. Το καταλάβεις από εκεί. Αν σε μια νοικοκυρά περάσει ο λογισμός, μια νοικοκυρά, ότι καμιά άλλη δεν πλένει τα πιάτα τόσο καλά όσο αυτή, διαβάζω νοικοκυρές αυτό χρειάζεται, αλλά και εμείς νοικοκύριδες είμαστε, ναι, μπορεί να ρίξει όλο το ράφι με τα πιάτα κάτω. Τα έριξα και τα έσπασα, μα πώς το έκανα εγώ.
λέει ο Άγιος εδώ, πέρασε ο λογισμός ο υπερήφανος. Καμιά δεν τα πλέησα και εμένα, λέει, του πάω εδώ πήγα τα σπάσε, λέει. Μια φορά κάποια που εργαζόταν σε ένα γυαλοπολείο σκέφτηκε τι εύκολα κατεβάζονται τα κουτιά με τα ποτήρια. Μόλις έβαλε αυτό το λογισμό, και να το πω, της έφυγαν τα κουτιά από τα χέρια και έσπασαν όλα τα ποτήρια. Αφηρημάδα, είπε, αφηρημάδα, ρώτησε αυτή. Τις περισσότερες φορές από υπερηφάνεια. Τις περισσότερες φορές. Ή ας πούμε ένας οδηγός βλέπει ένα γεροντάκι ανάπηρο και το παίρνει να το πάει στον προορισμό του, το αυτοκίνητο. Αν του περάσει ο λογισμός, για δες άλλος θα το έκανε αυτό. Τι καλά λόγια θα λέει τώρα το γεροντάκι. Για μένα, λογισμός εσωτερικός. Θα τον εγκαταλείψει χάρη στον Θεού και μπορεί να πέσει πάνω σε καμιά κολόνα ή να ανέβει πάνω στο πεζοδρόμιο. Να χτυπήσει και κανέναν. Ακούς και στα μάτια. Θα καταλαβαίνεις καλά αυτά. Είναι και όμορφα, είναι παραδείγματα από τη ζωή αυτά. Παραδείγματα. Όχι αφηρημάδα, αλλά λειτουργεί ο νόμος ο πνευματικός. Είσαι υπερήφανος, θα πληρωθείς. Στο ακέραιο δεν θα αφήσεις ούτε δευτερόλεπτα από τα λεπτά χωρίς να το εισπράξεις. Τώρα πάμε σε ένα πιο σημαντικό θέμα. Γέροντα, πώς συμβαίνει όταν κατακρίνω μια αδελφή για κάποιο σφάλμα της, σε λίγο να κάνω και εγώ το ίδιο, ακριβώς το ίδιο. Κατακρίνω εγώ τον Τάσο. Κοίταξε τι έκανε ο Τάσος. Μπλουμ, το ίδιο ακριβώς και εγώ. Πνευματική νόμη. Πληρώνεσαι. Εκεί δεν υπάρχει προκοπή καμία πνευματική. Προχωράμε, να το δούμε τώρα. Αν κατακρίνει κανείς τον άλλον για ένα σφάλμα του και δεν καταλάβει την πτώση του ώστε να μετανοήσει, δηλαδή κατέκρινα εγώ τον Βασίλη και έπεσα και δεν κατάλαβα γιατί έπεσα, για να μετανοήσω, συνήθως πέφτει στο ίδιο σφάλμα για να καταλάβει. Ο Θεός δηλαδή από αγάπη επιτρέπει να αντιγράφει ο άνθρωπος, να αντιγράφει ο άνθρωπος την κατάσταση αυτούνου τον οποίο κατέκρινε. Θα τη βγάλει στάμπα, Δημήτρη. Σε κατέκρινα εγώ γιατί έκανες αυτό, βέβαια θα βγει στάμπα. Μπορεί και χειρότερη ακόμα. Αν παραδείγματος χάρη πεις ότι κάποιος είναι πλεονέκτης και δεν καταλάβεις ότι κατέκρινες, ο Θεός παίρνει τη χάρη του και επιτρέπει να πέσεις και εσύ στην πλεονεξία. Αρχίζεις τότε να μαζεύεις λεπτά μέχρι να καταλάβεις την πτώση σου και να ζητήσεις συγχώρεση από τον Θεό. Θα λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι εις βάρος σου. Εσύ τους διαλέγεις. Για να σε βοηθήσω, λέεις στη μοναχή, θα σου πω κάτι από τον εαυτό μου. Όταν ήμουνα στη Ιερά Μονή στο Μίου, έμαθα για μια συμμαθήτριά μου από το δημοτικό ότι είχε παραστρατήσει και έκανε ζημιά κάτω στη Κόνιτσα. Προσευχόμουν λοιπόν να τη φωτίσει ο Θεός να ανεβεί στο μοναστήρι για να της μιλήσω. Είχα ξεχωρίσει και μερικά κομμάτια περί μετανοίας από την Αγία Γραφή και πατερικά. Αυτή η γέροντα παραστράτησε. Έτσι και έτσι και έτσι, μου είπανε. Προσευχόμουν να έρθει. Ήρθε και είχα μαζέψει και κομμάτια από την Αγία Γραφή και πατερικά για να της βάλω μυαλό.
συγγνώμη, όταν λέμε πάει στο γέροντα και λέει παραστράτησε, δεν την κατακρίνει και την ώρα. Να συνεχίσω για να δεις την απάντηση. Έτσι, ναι. Είναι απάντηση μέσα παρακάτω. Μια μέρα λοιπόν, κάτσε ρε βασιλικά του, ήρθε με δύο άλλες γυναίκες. Μιλήσαμε και έδειξε ότι κατάλαβε. Στη συνέχεια ερχόταν συχνά με το παιδί της και έφερνε κεριά, λάδι, λιβάνι για το ναό. Μια φορά κάποιοι γνωστοί προσκυνητές από την Κόνιτσα μου λένε «Πατέρ, αυτή η γυναίκα υποκρίνεται. Εδώ φέρνει κυριά και λιβάνι και κάτω συνεχίζει με τους αξιωματικούς». Καταλάβατε. Όταν ξαναήρθε, τη βρήκα στην εκκλησία να σπάζει τις εικόνες και της έβαλα τις φωνές. «Φύγε από εδώ», της είπα. «Έχεις βρωμήσει όλη την περιοχή». Αυτό να το προσέξουμε. Η καημένη έφυγε κλαίοντας. Δεν πέρασε πολλή ώρα και αισθάνθηκα μεγάλο σαρκικό πόλεμο. Δεν πέρασε πολλή ώρα που την παρατήρησε. Τον άρπαξε ο πειρασμός της πορνείας και προσέξτε παρακάτω. Αυτό που κατέκρινε τώρα εδώ. Τι είναι αυτό, λέω, ποτέ δεν είχα τέτοιο πειρασμό. Τι συμβαίνει, δεν μπορούσα να βρω την αιτία. Κάνω προσευχή, τα ίδια. Πειρασμός δεν έφευγε. Οπότε παίρνω τον ανήφορο για την Καμίλα. Ένα βουνό. Καλύτερα να με φάνε οι αρκούδες, είπα. Από τον πειρασμό. Προχώρησα αρκετά μες στο βουνό. Ο πειρασμός δεν υποχωρούσε. Επανανέβησε και στον ουρανό. Αφού έπρεπε να πληρωθείς. Βγάζω τότε ένα τσεκουράκι που είχα κρεμασμένο στη μέση μου και δίνω τρεις τσεκουριές στο πόδι μου. Τρεις τσεκουριές στο πόδι μου. Μήπως και με τον πόνο φύγε ο πειρασμός. Το παπούτσι το γέμισε αίμα. Αλλά τίποτε. Σε μια στιγμή ήρθε στο νου μου εκείνη η γυναίκα και τα λόγια που της είχα πει. Η γυναίκα και τα λόγια. Φύγε από εδώ, λέω. Γέμισε τον κόσμο κάτω. Θεέ μου, είπα τότε, εγώ για λίγο έζησα αυτή την κόλαση και δεν μπορώ να την αντέξω. Και αυτή η ταλέπορη που ζει συνέχεια σε αυτή την κόλαση, συγχώρεσέ με που την κατέκρινα. Κατάλαβε το λάθος. Συγχώρεσέ με που την κατέκρινα. Αμέσως ένιωσα μια δροσιά θεϊκή και εξαφανίστηκε ο πόλεμος. Βλέπεις τι κάνει η κατάκριση. Εισπράτης. Είναι το χειρότερο γιατί εγώ είμαι μέσα. Έχει περηφάνεια κατάκριση. Είσαι ανώτερος και εσύ το βάζεις στον άλλον. Δεν ακούς τι είπε εκεί. Εν το αυτό κρίματι εσμέν. Ο ληστής στο ληστή. Στο ίδιο παρανομαστή είμαστε και δύο. Και κατηδικάζεις αυτό που είναι αθώος. Λειτουργούν. Το χωνέψουμε, οι πνευματικοί νόμοι, λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Χωρίς αυτό δεν γίνεται, θα εισπράξουμε οπωσδήποτε. Τι ώρα είναι? Και εσύ. Μάλιστα. Βέβαια, ξεκινήσαμε την υπερηφάνεια. Έχει υπερηφάνεια μέσα η κατάκριση. Γι' αυτό ξεκινήσαμε εκεί. Και μη λέμε ότι δεν είμαστε υπερήφανοι. Κάθε λόγος κακός που βγαίνει για τον άλλον, συμπεριφορά του άλλου, ο Απόστολος Παύλος, και ποιος εσύ που τον κατακρίνεις? Ο Άγιος, ένας Άγιος Αγιονόρος, όταν πήγαινες να ξεμολογηθείς
του έλεγε όλα τα πιο βαριά αμαρτήματα που μπορεί να έχεις, και όταν, έλεγε, όταν του έλεγε ο εξομολογούμενος, κατέκρινα, Θεός εσύ μωρέ, που καταδικάσεις, Θεός εσύ, του λέει, μόνο Θεός έχει το νόμο και μπορεί να δικάσει. Παίρνουμε στα χέρια μας το νόμο του Θεού, γινόμαστε μύστεροι και καταδικάζουμε τον άλλον. Ο Θεός τον λέει. Μόλις λέει είπα Θεέ μου συγχώρεσέ με για αυτό που έκανα, με σκέπασε η χάρις του Θεού και σταμάτησε ο πόλεμος, γράφει ο Άγιος Παΐσιος. Αν ο άνθρωπος ταπεινωθεί μέσα σε ένα λεπτό, μπορεί να το λούσει η Θεία Χάρις να γίνει άγγελος και να βρεθεί στον Παράδεισο. Εάν όμως υπερηφανευτεί, μπορεί σε ένα λεπτό να γίνει ταγκαλάκι και να βρεθεί στην κόλαση. Αν θέλει ο άνθρωπος γίνεται αρνή, αν θέλει γίνεται κατσίκι. Τα καημένα τα κατσικάκια και να θέλουν να γίνουν αρνιά δεν μπορούνε. Στον άνθρωπο όμως όταν έδωσε τη δυνατότητα να γίνει από κατσίκι αρνή, αρκεί να το θελήσει. Λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι ατομικά. Τώρα πάμε και σε ομαδική υπερηφάνεια. Λειτουργούν στην ομαδική υπερηφάνεια οι πνευματικοί νόμοι. Πάντοτε. Αφού σου λέει πάντοτε λειτουργούν, δηλαδή το κακό που κάνει ο άνθρωπος στη ζωή του ή οι άνθρωποι γενικά, το πληρώνονται. Ατόφιο. Ατόφιο. Και δεν ζητάμε από τους άλλους ευθύνες για το κακό που κάναμε. Γιατί πληρωνόμαστε. Λέγει λοιπόν ο γέροντας το εξής, ότι η Ελλάδα στο σύνολο της περνάει μέρες τις λέμε αποκαλύψεως. Τέτοιες μέρες που μυρίζει γενικό κακό, που γυρεύει την πληρωμή του σύμφωνα με τους πνευματικούς νόμους. Γυρεύει το γενικό κακό που γίνεται την πληρωμή του. Εκτρώσεις 400.000 το χρόνο. Μπορεί να ξεπεράσει. Οι νόμοι της ομοφιλοφιλίας έχουν μεταβάλει το χώρο που ζούμε σε Σόδομα και Γόμορα. Και όχι μόνο εδώ, αλλά παγκοσμίως. Νομιμοποιούνται. Ε? Νομιμοποιούνται. Αφού φτιάξανε νόμους. Είναι σε εισαγωγικά της πολιτείας νόμοι, της πολιτείας νόμοι. Του Θεού όχι. Όχι, γιατί αυτά που γίνονται σημαίνει ότι καταστρατηγούν τους νόμους του Θεού και τους νόμους συνειδήσεως. Τους περνάνε από το χί και δεν υπάρχουν, σου λέει. Και αυτά συμβαίνουν επειδή είναι ανάξιοι αυτοί που κυβερνάνε. Ανάξιοι. Αλλά και αυτοί που διαλέγουν και αυτοί ανάξιοι είναι. Διαβάζω λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε για να μπει ο Θεός στη μέση, να φέρει την κατάσταση σε ζήλια. Να προσεύχεστε, να αναδείξει ο Θεός πνευματικούς ανθρώπους, Μακαβαίους, άρχοντες. Άρχοντες, Μακαβαίοι ήσαν για νέα παλικάρια. Γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Ήρθε καιρός να πολεμήσει το καλό με το κακό. Γιατί την παρανομία την έχουν κάνει νόμο. Την παρανομία την έχουν κάνει νόμο. Δίκαιο δηλαδή. Και την αμαρτία μόδα.
Όταν όμως δείτε συμφορές στην Ελλάδα, όταν όμως δείτε συμφορές στην Ελλάδα, βλέπετε πνευματικός νόμος. Λέει η αμαρτία, την παρανομία την κάνει νόμο και για αυτό το πράγμα. Και την αμαρτία την κάνει μόδα. Αυτό λοιπόν σημαίνει, όταν όμως δείτε συμφορές στην Ελλάδα, το κράτος να βγάζει παλαβούς νόμους και να υπάρχει γενική αστάθεια, μη φοβηθείτε, θα βοηθήσει ο Θεός. Μη φοβηθείτε, θα βοηθήσει ο Θεός. Για να βγάζουν αυτά αυτοί που κυβερνάνε, σημαίνει ότι χρειάζονται εκείνη την ώρα. Γιατί το κακό, ο κακός άνθρωπος πρέπει να πληρωθεί. Προχωράμε. Έτσι όπως τα λέτε γέροντα, πρέπει να τα αφήσουμε όλα και να δώσουμε τις δυνάμεις μας στην προσευχή. Μα χωράει συζήτηση για αυτό το πράγμα? Όλος ο κόσμος βράζει, όλος ο κόσμος, στη γη επάνω, βράζει σαν σε καζάνι. Η εκκλησία, η πολιτεία, όλα τα έθνη είναι άνω κάτω. Πώς έχουμε αντίρρηση? Και τι εξέλιξη θα έχουμε, κανείς δεν το ξέρει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Παραπάνω είπε, μη φοβηθείτε, θα βοηθήσει ο Θεός. Εδώ ο Θεός να βάλει το χέρι του. Εννοεί τους πιστούς έτσι. Ε? Τους πιστούς εννοεί. Αυτοί που πιστεύουν, αν μην φοβηθούν. Ναι. Πρέπει οι καλόγεροι να κάνουν πολύ προσευχή. Και οι επίγουσες δουλειές, και οι επίγουσες δουλειές να έχουν, να τις σταματήσουν όλες και να στραφούν στην προσευχή. Άρα, δεν τελειώσαμε ακόμη, άμα θέλει να πει καμιά ερώτηση, να την ακούσουμε, για να, αν έχουμε απάντηση, να απαντήσουμε, αν μπορούμε να απαντήσουμε. Το θέμα είναι, δεν την γλιτώνουμε, είτε εμείς είμαστε, είτε άλλοι που δεν γνωρίζουν από τους νόμους του Θεού, τους πνευματικούς νόμους, όλοι εισπράττουν. Δεν υπάρχει κανένας που να μην εισπράττει. Αν όχι αυτή την ώρα, αλλά και αργότερα. Την ίδια ώρα. Αργότερα το πλήρωμα. Αργότερα το τέλειο αργότερα. Ναι, το τέλειο. Γιατί το κακό, την ίδια ώρα που το κάνεις σε εκτελείας, μην το καταλαβαίνεις. Έχει αυτή τη δυνατότητα. Μα επειδή δεν το καταλαβαίνεις και το παραλαμβάνεις το κακό όμως. Αφού σε τεφλώνει, τι θες παραπάνω από εκείνο. Άμα το κάνεις, έχει το κάνεις, τεφλώνεις, τελείωσε. Λέει, προσεύχομαι, πέφτω, σηκώνομαι. Ναι. Πέφτω, σηκώνομαι. Ναι, σύμφωνοι. Και του απάντησα εγώ, καλά, γιατί πέρασα από τον ίδιο δρόμο. Αφού ξέρεις ότι εκεί που θα πας θα πέσεις. Ο άλλος δρόμος είναι η προσευχή. Για να μην ξαναπέσεις. Αυτός που ζει πνευματικά θα ανατρέξει, γιατί λέει ο Άγιος Γέροντας. Κάθισε να κάνεις μια έρευνα στον εαυτό σου, κάνε την προσευχή σου και θα σου δείξει ο Θεός γιατί έπεσες. Ο άλλος δεν καταλαβαίνει, τιμωρείται. Θα μπορέσει ο Θεός να σου δώσει το πνεύμα του να κάνει σωστή διάκριση. Για να μπορέσει να μην επαναλαμβάνει τα λάθη σου. Διότι το λάθος είναι ευχάριστο στον άνθρωπο. Εγώ κάθισε να το καταλάβουμε καλά, γιατί θα δώσει λουκούμι ο Θεός δηλαδή. Όχι όλο ο Θεός, δεν δίνει λουκούμια, δίνει φώτιση. Τι? Δίνει φώτιση ο Θεός. Δεν μας δίνει λουκούμια. Όχι χωρίς κόπο. Αυτό εννοώ. Μα και αμαρτία να κάνεις πάλι κόπο χρειάζεται. Ενώ για να σωθείς χρειάζεται περισσότερο κόπο για να σβήσεις το πρώτο λάθος που κάνεις. Σύμφωνοι, πάνω στο θέμα τώρα λέει, είπες προηγουμένως, μπορεί να μην σε πληρώσει αμέσως το κακό που κάνεις. Ναι. Αμέσως σε πληρώνει.
σε πληρώνει, το έχει σημειώσει, αλλά δεν στο δίνει αυτή τη στιγμή, διότι άμα έδινε αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχε άνθρωπος. Επαναλαμβάνω, το δεν στο δίνει, πληρώνεσαι αμέσως. Πληρώνεσαι πολύ πιο λάστιμα. Να το πω αλλιώς, τι ελαφριά, σταυγάζει τα μάτια και δεν βλέπεις καθόλου το κακό. Θες παραπάνω. Όταν σταυγάζει τα μάτια και δεν βλέπεις μπροστά σου, τι παραπάνω θέλεις. Εννοεί κάτι άλλο. Yeah. Είναι μερικές φορές που γίνονται αμαρτίες. Μιλάει για εκείνους που καταλαβαίνουν. Μισό λεπτάκι. Για εμάς που καταλαβαίνουμε. Γίνονται αμαρτίες. Έτσι. Αυτό. Άρα το είπαμε προηγουμένως. Λοιπόν, γίνονται αμαρτίες. Το είπαμε. Αλλά δεν πληρώνεσαι εκείνη τη στιγμή. Γιατί δεν έχει πάρει άδεια ο διάβολος για να σε πληρώσει αναδρομικά. Παίρνει άδεια ο διάβολος που πήρε και στον ιό. Το είναι αυτό που λες. Ναι. Δεν μιλάμε για εκείνον που προσπαθεί να κάνει προκοπή πνευματικά. Ισχύει αυτό. Για εκείνον όμως που κάνει το κακό και νομίζει ότι κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, εκεί από δεν υπάρχει πληρωμή. Από αγάπη ο Θεός και μόνο, μας δίνει την δοκιμασία, αλλά μας δίνει και τη δύναμη να την αντέξουμε. Τη δοκιμασία. Αυτό για... δεν μας δίνει τη δοκιμασία ο Θεός. Όχι. Μας παραχωρεί. Έτσι. Είναι απείραστος κακόν ο Θεός. Απείραστος κακόν ο Θεός. Το θέμα μας είναι, θέλω να καταλάβουμε. Το πούμε ότι ο Θεός είναι κακός. Μεταθέτουμε το θέμα. Το θέμα λέει, είδες τι είπε στη μοναχή, λέει, είπε η μοναχή, γέροντα πώς σας φαίνεται η εικόνα, είπε εδώ σκαλί, έβαλε λογισμό μετά η μοναχή, μου είπε καλή ο γέροντας και πάει να κάνει και το δέχθηκε ευχάριστα και έκανε χειρότερη εικόνα μετά. Αυτό ισχύει στη μοναχική μας ζωή, δηλαδή δεχτήκαμε, κάναμε κάποιο καλό, κάποιον αγώνα και είπαμε καλά το κάναμε. Είναι λάθος γράφει. Σε αυτό τώρα με έδεσαι να θυμηθώ τούτο. Ε? Αυτό που είπες προλίγο και τώρα που συνέχισε το επαναλαμβάνεις, με έδεσαι να θυμηθώ τούτο. Όταν ξυμολογήθηκα στον γέροντα Τάδε, ναι, μου απάντησε, καλός είσαι, αλλά μπορεί να γίνεις καλύτερος. Καλά σου είπα. Δεν μου ρίξε κανόνα, αλλά μου έδωσε να καταλάβω ότι δεν τον ικανοποίησα με αυτά που του είπα. Γιατί δεν υπάρχει πάντα το καλύτερο. Πάντα υπάρχει το καλύτερο. Καλά σου είπε. Μπορεί να γίνει. Μπορεί, λέει, να γίνεις καλύτερος. Όταν πήγες πρώτη φορά, έτσι είπες. Βριστε. Όταν πήγες πρώτη φορά. Ναι, πρώτη φορά, δεν είμαστε συνάδελφοι. Μια φορά. Ναι, ναι, ναι. Και ένας άλλος πήγε, εξομολογήθηκε, που είχε κάνει του κόσμου τα κακά και του λέει ο Άγιος που τον εξομολόγησε, γιατί ήταν Άγιος. Το βράδυ σήμερα εξομολογείται, περιμένω να παίξω κόσμο να εξομολογηθεί. Τι σου είπε που πήγε έξω, να έρθω να κοινωνήσω αύριο. Πέσα να το πιάσω, να το λαιμώ το γέροντα, του λέει. Αυτό να κοινωνήσει γέροντα. Γίνεται λειτουργία την επόμενη μέρα, κοινωνάει ο άνθρωπος, βγαίνει το έξω, πέφτει κάτω, πέθανε. Ποιος, τι είχε δει ο γέροντας και πάρει το μήνυμα, θα φύγει αυτός. Είχε δει ο γέροντας. Και τη μετανιά του. Εάν δεν το κοινωνήσει, πάει ακοινώνητος. Ναι, και είχε δει και τη μετανιά του, ναι, που δεν είχε δει απ' έξω. Και λέει στον άλλον, αυτά λέει που μου είπες τώρα, κανονικά πρέπει να σου ρίξω κανόνα 7 χρόνια. Αλλά δεν ξέρω να ζεις αύριο. Ναι, έτσι πάει το πράγμα. Να σε κοινωνήσω. Εγώ θέλω να σταθώ στο εξής. Για να προσπαθήσεις. Βασίλη, ξεφεύγουμε και θέλω να καταλάβουμε κάτι. Μας είπε, διαβάσαμε από τον Άγιο, ότι του πήγε η γυναίκα αυτή που είχε παραστατήσει και την κατέκρινε. Θέλω εδώ στα ομά γεγονότα, αυτά μας συμφέρουν. Να μην πιστεύουμε την ημέρα ότι είμαστε κι άλλοι και μας δώσει συγχωρία αμέσως. Για να το δεις Παναγίας. Μας συγχωρεί ο Θεός. Λοιπόν, και έφαγε παραμία τεσσαράκοντα ο Άγιος Παΐσιος. Μέχρι που πήρε το τσεκούρι και χτύπαγε το πόδι του και έτρεχε αίμα για να απαλλάξει. Και πάλι δεν απαλλάχθηκε. Και απαλλάχθηκε όταν είπε, Θεέ μου, συγχώρεσέ την, εγώ φταίω. Εδώ στέκει. Να σκεπτόμαστε ότι οι πνευματικοί νόμοι μας βοηθάνε να λέμε ο άλλος, ό,τι και να κάνει είναι ο άλλος. Οφείλω εγώ τι να κάνω, να προσεύχομαι για αυτό, ναι, να διωθεί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
Άλλος δρόμος από το να καταδικάσουμε τον εαυτό μας δεν υπάρχει και να μην προσευχεί τον άλλον. Γι' αυτό και το διαβάζω. Καταλάβω. Τα δείγματα του αλλού του ανθρώπου είναι για να καταλάβουμε εμείς. Να προσέξουμε, να μην πάθουμε τα ίδια. Με καλό λογισμό, ναι. Με καλό δεξιό λογισμό. Και ούτε ναι. Πρέπει να πεις γιατί εμένα μου το έκανες αυτό. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι ο άλλος κάνει κάτι, εμείς όσο μπορούμε τηρούμε, λέει, δια τους λόγους των χιλέων, εγώ εφύλαξα οδούς σκυράς, το ξηγώ. Κύριε, μου είπες να κάνω αυτό, με το στόμα σου εννοείται, με το Ευαγγέλιο, αυτό είναι το στόμα του Κυρίου, οι γραφές. Με διατάζεις να βαδίσω δρόμο σκυρό. Θα το βαδίσω το δρόμο το σκυρό, Κύριε. Και επειδή είναι η κατάκριση, έχει πηγή τον εγωισμό που σε σπρώχνει, πες το, είναι σκυρό να μην το πεις. Αυτό δεν θα το πεις με τη βοήθεια του Κύριου. Στην αρχή έχει αγκάθια. Τρυπάνε για να μην πεις σε βάρος στον αδελφού σου. Και να πεις, Κύριε, εγώ είμαι ο χειρότερος. Αυτός είναι καλός. Και ας είναι εξόφθαλμα τα αμαρτήματά του και φαίνονται όσο βαριά και αν φαίνονται. Μα ο δις άνθρωπος γνωρίζει το κακό που έχει κάνει ο άλλος. Τα λάθη του. Γι' αυτό πρέπει να κρίνουμε πάνω τον εαυτό μας. Μόνο. Να κατακρίνουμε τον εαυτό μας. Μόνο να κατακρίνουμε τον εαυτό μας. Εάν κατακρίνουμε με σωστό τρόπο. Δεν υπάρχει κατάκριση με σωστό. Δηλαδή το παιδί σου, παιδί μου, το κατακρίνεις. Είναι αυτά που έκανες τώρα. Το αγαπάς το παιδάκι σου εκεί, το αγκαλιάζεις. Εκεί. Το μαλώνεις, το συμβουλεύεις, το κάνεις. Πιστεύω η συμβουλή και η κατάκριση. Είναι εκεί πολύ κοντά. Εκεί δεν είναι κατάκριση. Εκεί είναι κρίση του παιδιού σου από αγάπη. Δεν ξεχωρίζει η αγάπη από την κρίση εκεί πέρα. Και τι δεν δίνει στο κακό του παιδιού σου ποτέ. Ούτε και του εαυτού σου. Αλλά και μπορεί και για ένα φίλο σου να μην θες το κακό. Ε? Και για ένα φίλο σου. Σαν να μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Δύσκολο. Να το κάνεις στο φίλο εαυτό σου το καταλαβαίνω. Αλλά δε, για να φτάσει εκεί πέρα πρέπει να. Να σε άγγιωσε. Μεγάλη υπόθεση. Τουλάχιστον να το συγχωρνάμε και να προσευχόμαστε γι' αυτό. Ναι. Έστω και με το ζόρι. Έστω και με το ζόρι. Το λέω από τον εαυτό μου. Δηλαδή να κάνω κάτι πάνω στον εαυτό μου για τον άλλον είναι ακριβώς. Το έστω με το ζόρι, τι νόημα έχει, τι πάθος. Το εξηγήσω. Σου κάνω σε ένα κακό. Όχι, προσπαθεί να μου κάνεις ένα καλό. Ε? Να μου κάνεις ένα καλό, αλλά. Όχι, σου κάνω κακό. Δεν θα κουνηθείς από τη θέση σου. Θα μιλάμε ειλικρινά, θα μιλάμε. Πολεματικό κακό ή. Σου σερβίρω μπροστά σε όλους. Σου σερβίρω μπροστά σε όλους ένα βρυσίδι γερό. Θα πεις ευχαριστώ πάρα πολύ, ε. Αμέσως. Εάν έχεις. Διάκριση σωστή, δεν θα του απαντήσει. Τότε διότι αν του απαντήσει. Εάν σου απαντήσω εγώ, ο τρίτος που μας ακούει θα μας πει ότι είμαστε δύο ίδιοι. Εσύ τώρα έχεις την ηρεμία σου και απαντάς. Αλλά ο άλλος. Εκεί την ώρα όμως. Ο άλλος λέει, ο Άγιος Παΐσιο λέει το εξής, το έχουμε πει και άλλη φορά. Λέει, είμαι αμαρτωλότερος του κόσμου. Έλεγε ένας εκεί στο Σινά που ήταν ο γέροντας, ο Άγιος. Λοιπόν, και τον είχαν Άγιος. Πάει κάποια στιγμή, έρωστο και χτυπάει την πόρτα, άντε σηκώ πάνω που άρχισες να πας, άρχισε η εκκλησία. Άγιε την πόρτα και του λέει, άκου να σου πω, εγώ ξέρεις ποιος είμαι, του λέει. Αμέσως άνοιξε φωνή ο Άγιος. Την ώρα που θα σου δει, δεν σου έρχεται να σου πει καλημέρα, σου παίρνει το φως την ώρα που σου κάνει το κακό. Εκεί είναι το θέμα, γι' αυτό λέει ετοιμάστηκα και δεν ταράχτηκα. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι έτοιμος, τουλάχιστον η ταραχή να είναι μικρή, να είναι πολύ μεγάλη. Έτσι, σίγουρα θα ταραχτεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Ε? Θα ταραχτεί σίγουρα, λέω.
Έτσι, μπράβο. Έχουμε... Όχι, μιλάω από τον εαυτό μου δηλαδή. Όχι επειδή μιλάω εδώ πέρα και είμαι και... Απλώς μεταφέρω τα μηνύματα, τα οποία έχω διαβάσει, για να λίγο-λίγο να διορθωνόμαστε. Γιατί λέει, αγαπητέ Βασίλη, το εξής ο Κύριος, και το σχολιάζουν οι πατέρες, που το διάβαζα, θυμάμαι, ρίχνει το σφοράκι, το έχουμε πει και άλλη φορά, μέσα στη γη, σκάει το σφοράκι, το βλέπουμε. Όχι, σαπίζει και σκάει. Βγάζει, λέει, ρίζες, βγάζει βλαστό, ούτε χαμπαρίζουμε πώς γίνονται αυτά. Βγάζει μετά από το βλαστό, λέει, τα λουλουδάκια, το τη βγάζει. Μετά βγάζει τους καρπούς. Ούτε χαμπαρίζουμε πώς γίνονται εκείνα πράγματα. Έτσι είναι και η πραγματική ζωή. Όχι ότι είμαι ο Άγιος, δεν καταλαβαίνετε. Μόνον η προσπάθεια που κάνουμε καταλαβαίνετε. Προσπάθεια καταλαβαίνετε. Η προσπάθεια που κάνουμε να ποτίσουμε το δέντρο, την καταλαβαίνουμε. Έτσι είναι και η ζωή, η πνευματική ζωή του ανθρώπου. Ακούστε, χωρίς υδρότα και πτώσεις, γιατί λέει κάπου αλλού η Μαλαχή. Το διαβάσαμε κιόλας, λέει, στη ζωή σου καταλαβαίνεις μόνο πότε πέφτεις και πότε σηκώνεις και ξαναπέφτεις. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Για να μην κάνουμε το κέρατο μεγάλο στο κεφάλι μας. Έτσι λέει ο Άγιος Γέροντας με άλλα λόγια. Οπότε χρειάζεται, και αυτά συμβαίνουν όταν λέμε ότι εγώ είμαι καλύτερος από τον Βασίλη. Ο καλύτερος δεν χωράει. Χωράει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ποιο λέει, το θυμάσαι? Τι λέει? Ο Χριστός ήρθε να σώσει στον κόσμο αμαρτωλούς και πρώτος είμαι εγώ. Να θυσιάσω εγώ τη ζωή. Πρώτος είμαι εγώ, λέει. Δεν βάζει δεύτερος. Γράψε με, λέει, ή σβήσε με, λέει, ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ. Και ο Μωυσής το λέει. Και ο Μωυσής το λέει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, το θέμα μας είναι το εξής. Για να βγάλουμε το συμπέρασμά μας, μετά από όσα ακούσαμε, δεν υπάρχει γιατί μου συνέβη αυτό. Το γιατί είναι ερμηνευμένο με βάση το θέμα το σημερινό, διότι λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Και για παραβάσεις που έχουμε κάνει, κάποια στιγμή, λέω, ο Βασίλης προηγουμένως είπε, πληρωνόμαστε, μπορεί και όχι αμέσως, είπες προηγουμένως. Και αυτό συμβαίνει. Πληρωνόμαστε. Και αναδρομικά, Έχει αναδρομικά. Μαζεύονται. Αναδρομικά. Μαζεύονται. Αναδρομικά, έχει αναδρομικά. Και μακάρι να συμβεί και τα ανάποδα αναδρομικά στο καλό. Το πρόβλημα στο κάθε άνθρωπο είναι να καταλάβει ότι πραγματικά έχει κάνει πολλά λάθη, να μετανοήσει. Και μην περιμένουμε από τον άλλον να μας πει μπράβο, αυτός κάνει καλά το σταυρό του ή κάνει μετάνοιες. Τώρα θα απαντήσω, το έχει κάνει, με το κάνω. Συνεχώς κάνω αμαρτήματα. Εγώ. Από τη στιγμή που λέει... Ξέχασα να φέρω μια ωραιότατη... Κατά τον κόσμο, το μία ώρα να... Μια ώρα. Την γέννηση του αμάρτησε. Μια ώρα, ένα λεπτό. Γιατί είναι... Ένα λεπτό. Γιατί λέει εδώ το γράφει ο Παΐσιος, δεν χρειάστηκε ο διάβολος να γίνει διάβολος πολλές ώρες. Δευτερόλεπτο, λέει, η περηφάνεια έβαλε, διάβολος από άγγελος. Δευτερόλεπτο. Κι άλλος, λέει, μπορεί να αγωνίζεται μια ζωή ολόκληρη και στο τέλος να δικαιωθεί. Και αυτό σημαίνει. Ή γρήγορα. Πόσες νηστείες έχει κάνει. Ε? Πόσες νηστείες που μετανόησε. Όχι, δεν μετανόησε, αλλά εκφράστηκε αυτό που πιστεύεις, λέει, ρε φίλε, εμείς ό,τι πράξαμε απολαμβάνουμε. Δεν μετανόησε. Δεν μετανόησε. Βέβαια, και εξομολογήθηκε. Εξομολογήθηκε μπροστά σε όλους όμως εξομολογήθηκε. Δημόσια εξομολόγηση. Λοιπόν, να δούμε κάτι ακόμα από τον Γέροντα εδώ και μετά να κλείσουμε το θέμα μας 180. Λοιπόν, τι ώρα είναι, Βασίλη? 7. Κλείνουμε, τίποτα δεν είναι. Παρά είναι, εντάξει, να έχει πέσει. Τι 7 παρά είναι. Ούτε 50 λεπτά δεν έχει πιάσει. Ούτε 50, πρέπει να το πάμε ώρα. Διάβασε το και να πάει ώρα. Έλα να δούμε κάτι. Λοιπόν,
Αυτό το έχουμε διαβάσει νομίζω την περασμένη φορά. Να δω τώρα. Γιατί γέροντα, ενώ έχω διάθεση να δουλέψω για μια αρετή, μένω σε μια στάσιμη κατάσταση, λέμε, άντε να βάλω προς να γίνω καλός, και βλέπουμε ότι είμαστε στάσιμοι. Τι φταίει? Πολλές φορές δεν έχει έρθει και η ωριμότητα για αυτή την αρετή. Εσύ όμως βλέπω ότι άρχισες να οριμάζεις πνευματικά. Πρόσεξε λοιπόν, τώρα που έρχεται η εποχή του καλοκαιριού και η αγουρίδα γίνεται σιγά σιγά μέλι, να φυλάς καλά τα σταφύλια από τις κουρούνες, τα ταγκαλάκια, ζώντας ταπεινά και αθόρυβα. Γέροντα, ό,τι καλό κάνω, τελικά το χάνω. Προσέχετε, ό,τι καλό κάνω, τελικά το χάνω, γιατί αμέσως υπερηφανεύομαι. Είναι δύσκολο να γλιτώσουμε, Βασιλιά, από την υπερηφάνεια. Σωστό. Αμέσως λέει ένα λογισμό, τι καλά που το έκανες. Τελείωσε. Ξέρεις εσύ τι κάνεις, απαντάει ο γέροντας. Φτιάχνεις μέλι και ύστερα αφήνεις το κακό τραγκαλάκι και σου το κλέβει. Οπότε μένεις με τον κόπο. Φτιάχνεις μέλι, λέει. Λέει, κάνω αρετές γέροντα και βλέπω ότι δεν κάνω, ότι είμαι πάντα στον ίδιο παρανομαστή. Φτιάχνεις μέλι και έρχεται στο κλέβι το ταγκαλάκι, λέει, ο πειρασμός. Όπως ο μελισσουργός ζαλίζει τις μέλισσες με καπνό και παίρνει το μέλι, έτσι και σένα σε ζαλίζει το ταγκαλάκι με το καπνό της υπερηφανίας. Προσέξατε. Ο μελισσουργός λέει, λέει καπνό. Για να τις βαθύξει μέσα στο... και παίρνει το, μέλι, λέει. Το ίδιο σου κάνει και σε ένα πειρασμός. Σου ρίχνει καπνό στη κυψέλη σου, που, σε σένα δηλαδή, και σου κλέβει το, μέλι των αρετών. Σου κλέβει δηλαδή τα πολύτιμα δώρα του Θεού και ύστερα χαίρεται. Εσύ είσαι έξυπνη. Πώς δεν το πιάνεις αυτό? Γιατί δεν πιάνεις τον κλέφτη, τον πονηρό που σε κλέβει? Γέροντα, όταν κάποιος νιώθει ότι έχει ένα χάρισμα που, ότι ένα χάρισμα που έχει είναι του Θεού, πώς είναι δυνατόν να κλέβεται από τον πειρασμό? Εγώ πιστεύω ότι μου τα δίνει ο Θεός και μου τα κλέβει ο πειρασμός. Είναι δυνατόν? Κλέβεται γιατί δεν προσέχει. Ο Θεός πρικίζει κάθε άνθρωπο με πολλά χαρίσματα. Αλλά ο άνθρωπος, ενώ θα έπρεπε να ευγνωμονεί για αυτά το Θεό, πολλές φορές δεν προσέχει. Οικειοποιείται τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός και καυχάται. Ότι τα έκανε ο ίδιος. Καυχάται, τι είπες? Ότι τα έκανε ο ίδιος. Εσωτερικά. Καυχάται εσωτερικά. Τότε ο πονηρός διάβολος, σαν κλέφτης που είναι, πηγαίνει, του κλέφει τα χαρίσματα, τα δηλητηριάζει με τα δηλητήρια του και έτσι τα αχρηστεύει. Ακούστε να δείτε. Να πούμε και το παράδειγμα και να το κλείσουμε. Κάνανε καλά στον κόσμο οι Φαρισαίοι. Ελεημοσύνες κάνανε. Τις έβλεπε ο κόσμος. Και όμως ο Κύριος δεν τις ενέκρινε. Κάνουμε καλά. Ο κόσμος έλεγε μπράβο στους Φαρισαίους. Τώρα εδώ κάνουμε καλό εμείς. Δεν το βλέπει ο κόσμος, αλλά το λέμε μπράβο εμείς στον εαυτό μας. Είναι χαμένο.
Από πού και αν είναι το μπράβο, από πού και αν είναι το μπράβο. Άλλο το ευχαριστώ που πες εσύ. Το ευχαριστώ, το ζήτησε και ο Κύριος. Γιάτρεψε 10 λεπρούς και πήγανε 9, φύγανε. Ο ένας πήγε το ευχαριστώ πολύ. Και είπε, 9 πού είναι. Εκεί, άλλο το ευχαριστώ. Είναι ανθρώπινο, θα υποθεί. Τελείωσε. Α, το τι θα κάνεις από εκεί και πέρα εσύ. Το ευχαριστώ που, που σου είπε εκείνος, είναι δουλειά δική σου. Εκεί είναι το, το πρόβλημα, νομίζω. Το βλέπεις. Εμείς, συγγύθες Βασίλη, περιμένουμε το ευχαριστώ, άμα θα μας το πει ο άλλος. Α, ναι, τότε, του έκανα αυτό και αυτό και δεν ευχαριστώ, δεν μου είπε μόνο. Εκεί, εκεί είναι το λάθος πνευματικής ζωής. Ο Γέροντας λέει, όταν σε αδικεί ο άλλος και το δέχεσαι, και το δέχεσαι ευχάριστα, σε λούζει χάρη στον Θεό. Γιατί είναι με το μέρος του αδίκου, λέει. Του αδικουμένου. Το δικουμένο, λοιπόν. Για να πετύχεις αυτό όμως πρέπει να είσαι Άγιος. Ε? Για να το πετύχεις αυτό νομίζω, πρέπει να είσαι Άγιος. Νομίζω, έχω τη γνώμη, διορθώστε με να κάνω λάθος, ότι μια μικρή προσπάθεια μας αναλογεί. Ναι, εντάξει, αλλά βλέπω πολύ δύσκολο. Κοίταξε να δεις. Αδύνατο. Αλλά φωνάζει το Ευαγγέλιο. Τι λέει το Ευαγγέλιο, τα δύνατα για τους ανθρώπους, δυνατά για τον Θεό. Ζήτησε το επομένως. Υπάρχει αυτό, αυτή είναι αυτός ο δρόμος. Μπορείς να του αλλάξει η συμπεριφορά. Το έχω πει και άλλη φορά αυτό που θα πω τώρα και θα φύγουμε. Πάλευε ένας θεολόγος μεγάλος εκκλησίας μας με έναν άθεο. Τι παραπανάθος είπε. Λέει δεν κάνω τίποτα με τη συζήτηση. Πήγαινε σπίτι του, έκανε προσευχή. Θυσίαζε βράδια ολόκληρα για αυτόν τον άνθρωπο, τον ένα. Κανείς δεν περίμενε να δει κάτι, μια μετά μια αλλαγή. Ένα πρωινό βγήκε ο θεολόγος να πάει μετά από το προσευχή ολολογική και τον άνθρωπο και τον άθεο. Βγήκε το σπίτι, προχώρησε, σταμάτα, σε θέλω, του λέω. Του λέει, όλη νύχτα με σένα κάνω, κάνω, του λέει. Τι δηλαδή, τι. Σκεπτόμουν αυτά που με λες, πρέπει να κάνω για να αλλάξω. Η προσευχή αλλάζει. Η δική μας προσπάθεια να πεις εγώ το κάνω, τελείωσες. Το κατάλαβες. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Πάτε μόνο μου σε ζωή, κυριαστεί το όνομά σου, εθέτε βασιλεία σου, εθέτε το δεδημά σου ως εν ουρανό και με τη γη. Να έρθω τη μόνο του ζητούσιο, δώσε μη σύμβουλο, κάθε σημεί τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίρετε τις οφειλές ημών, και μη συνέχεις ημάς τη λεσμόν, αλλά αρέσει ημάς από το πολύ. Και ευχώ, Αγίου Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού, Ξέρετε Θεός, ελέγχει τους ζωούς ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλή αυριανή ημέρα με τον καλό. Merci. Δεν πήγες εκκλησία.